Ήταν το περίφημο τραγούδι «Ο Εφιάλτης της Περσεφόνης», ηχογραφήθηκε το 1976 με την αγαπημένη μου Μαρία Φαραντούρη. Είναι πρωτιά αυτό το τραγούδι, διότι βάζει το θέμα το οικολογικό σε μια εποχή που κανείς ακόμη δεν μιλούσε για τέτοια θέματα. Ήταν η μεταπολίτευση. Ήταν μια εποχή όπου ο περισσότερος κόσμος προτιμούσε τραγούδια εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων επαναστατικά, με τη γροθιά επάνω, και εκείνη ακριβώς τη στιγμή διαλέγει ο Χατζηδάκης να επισημάνει μια καταστροφή οικολογική, πολιτισμική, αισθητική, η οποία σιγά σιγά έρχεται πάνω από τη χώρα. Η στίχη βέβαια είναι του θεϊκού Νίκου Γκάτσου, με τον οποίον σχεδόν κατά αποκλειστικότητα συνεργαζόντουσαν από τα μέσα της δεκαετίας του 60 και μετά. Το λέω αυτό διότι προηγουμένως συχνά ο Χατζηδάκης έγραφε τραγούδια με τον γλυκύτατο Αλέκο Σακελάριο για το ελληνικό σινεμά. Τώρα βέβαια αυτά τα τραγούδια ο ίδιος ο Χατζηδάκης μάλλον τα σνόμπαρε. Έλεγε ότι τα έγραψε για λόγους βιοπογιστικούς. Ναι, αλλά και τι θα πει αυτό. Ο ιδιοφύης μουσικός και για βιοποριστικούς λόγους να γράψει κατορθώνει επιτεύγματα ασύλληπτα από την κοινή φαντασία. Γράφει ας πούμε ένα τραγούδι, παράδειγμα λέω, για τη Βουγιουκλάκη. Τιμ ταμ 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 ταμ, πώς είναι αυτό. Ναι, κάντο μου από το δεύτερο μέτρο και μετά ταν τι ήταν. Αυτό. Αυτά τα παράδοξα διαστήματα, ακούστε κάτι. Ξενυχτάμε, κάτι μαθαίνουμε, δεν πειράζει. Τον πρώτο αιώνα π.Χ. Ακούστε, τον πρώτο αιώνα π.Χ. ένας μουσικός, ο Σίκυλος, έγραψε πάνω στον τάφο της καημένης της γυναίκας του ένα τραγουδάκι, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή όσοι περάσαμε από το οδείο, το έχουμε μάθει. Λέει, όσον ζεις φαίνου, μηδεν όλος σύλληπου, το τέλος ο χρόνος απαιτεί. Δηλαδή όσο ζεις να ζεις, γιατί έρχεται το τέλος, έτσι. Και το παίρνει τώρα συνειδητά ή ασυνείδητα, δεν έχει σημασία. Αυτό το μοτιβάκι, το χαρακτηριστικό, αυτά τα χαρακτηριστικά διαστήματα ο Χατζηδάκης, το συνδυάζει με ένα ρυθμό, δηλαδή μεσαιωνικό, παραδοσιακό, από τη Θράκη. Τα 5-8, κάνε λίγο 5-8. Αυτό. Το οποίο πρέπει να σας πω ότι το 1960 ούτε οι παραδοσιακοί δεν το παίζανε. Το είχαν ξεχάσει. Το συνδυάζει, φοράει επάνω τους και ένα ρούχο ελαφράς μουσικής και το δίνει να το τραγουδήσουν μαθήτριες μέσα σε ένα πούλμαν που πάει εκδρομή. Και εγώ από τότε κάθε φορά που ακούω την νεότητα να λέει το τραγούδι αυτό, στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου έχω «Όσον ζεις φε, το τέλος, ο χρόνος». Λοιπόν, κοιτάξτε, μα αυτό θα πει συνθέτης όμως. Παίρνει ετερόκλητα πράγματα ή και αντίθετα μεταξύ τους και τα συνθέτει. Αυτό χρειάζεται η εποχή μας. Συνθέτες μάλλον, με την ευρύτερη έννοια, και όχι καθοδηγητές. Δηλαδή αυτά τα κράματα, αυτές τις συνθέσεις που πέτυχαν οι μεγάλοι του ελληνικού τραγουδιού, και ο Τσιτσάνης και ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης, δηλαδή τι σύνθεση κάνανε, Ανατολής και Δύσεως, το χρειάζεται η ψυχή μας. Παράδοσης και νεωτερικού βίου, το χρειάζεται η ψυχή μας. Λοιπόν, πέτυχαν τέτοιου είδους συνθέσεις. Αυτά τα επιτεύγματα, αυτές τις συνθέσεις που πέτυχαν, μακάρι κάποτε να τα καταφέρει και ο πολιτικός μας βίος, έστω και για λόγους βιοποριστικούς. Αυτό είναι το μυστικό. Πάμε λοιπόν να το θυμηθούμε και να το πούμε με καθαρή καρδιά και χωρίς δεύτερη σκέψη. Της καρδιάς στα βάθη, κανείς δεν το έχει μάθει και ποτέ δεν θα το πω.
σαλάμι. Το ξέρουνε οι κάμπι, το χυμάδι, το βουνό. Το τράγουδο τη νύχτα στα κλόνια, όλα τα ειδόνια. Και το έχουν γράψει τα χελιδόνια στον ουρανό. Είναι μια λέξη μόνο, μια λεξούλα μόνο μια. Σαν έγινε τα ρίξερο κι άστρα, τι γραφούν τα άστρα. Κι ολόγοι λένε μέσα στη γλάστρα τα για σένα. Σαν έγινε